ένα ακόμα Final Four. Πέρσι πήρατε μια εμπειρία. Φέτο ήρθε ώρα για κάτι περισσότερο. Εντάξει, το Final Four είναι τελείω διαφορετικό πρωτάθλημα όσο κλείσε για να ακούγεται. Είναι τέσσερι ομάδε, ένα παιχνίδι. Αν ήταν μια σειρά, θα σου έλεγα τελείω διαφορετικά πράγματα. Αλλά είναι ποια ομάδα το θέλει πιο πολύ, ποια ομάδα θα είναι πιο έτοιμη. Είναι 40 λεπτά και δεν παίζει τίποτα ρόλο το ότι έγινε του προηγούμενου 8 μήνε. Οπότε είμαστε πιο έμπειροι, είμαστε πιο έτοιμοι πνευματικά, σωματικά, αλλά πρέπει να είμαστε και εκείνη τη μέρα στο 100% και να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Ε, ήταν ένα σχολείο για σένα η σειρά με τη Φενέρ, γιατί έφαγες πάρα πολύ ξύλο. Ήταν το βασικό, ε, το βασικό πλάνο, ας πούμε, στο αμυντικό κομμάτι τη Φενέρ και στου έξω φάνηκε ότι για να σκοράρει είχε ματώσει. Εντάξει, ήταν, ήταν, μια δύσκολη σειρά, μια περίπλοκη με πολύ τακτική, με διαφορετικέ αντιμετωπίσει. Αλλά με βελτίωσε και με βοήθησε στο να προσπαθήσω να καταλάβω ότι αν υπάρχει ένα τρόπο να σκοράρω, πρέπει να κάνω αυτόν τον έναν τρόπο ώστε να βοηθήσω την ομάδα. ή να πρέπει να κάνω κάτι άλλο μικρό, να κάνω ένα screen, κάτι άλλο σε επιθετικό κομμάτι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι βοήθησα την ομάδα για να προκριθούμε στο Final Four. Το περσινό Final Four είχε συνδυαστεί με μια πολύ άσχημη εμπειρία για σένα, την άμυνα πάνω στον Μίτσιτς. Στον Φέτος είσαι έτοιμο για να βγάλεις μια αντίστοιχη άμυνα. <Melanik> εντάξει, δεν το σκέφτομαι καν. Έχουν γίνει πάρα πολλά στο παρελθόν, έχουν γίνει πολλά στα play-off. Οπότε, εντάξει, όλα καλά. Πάμε να... πάμε να παίξουμε τον αγώνα. Πάμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. <ż siempre> οπότε... Έλα, έλα, πέτα. Οπότε, οπότε. Οπότε. Δεν μα μας, διέρω, εντάξει, Αλλά είμαι έτοιμο να βοηθήσω την ομάδα μου όπω μπορώ. <laughs> Νιώθει να με στη την Ευρωλίγκα, Νιώθω καλά. Αυτό ακούστηκε λίγο σαν τι απαντήσει που δίνει η διάσημη. <laughs> νιώθω καλά. Νιώθω <laughs> καλά. Νιώθω όμορφα. Νιώθω που θα είμαστε εκεί σαν ομάδα. Δεύτερη χρονιά. Αυτή η παρέα. Και ελπίζω αυτή τη φορά να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Να το πάμε λίγο διαφορετικά τότε. Το ότι πλέον είσαι το βασικό πλάνο στα... στι αμυντικέ τακτικέ των αντιπάλων είναι μια δικαίωση για σένα, Εντάξει, ωραίο είναι, αλλά ασχολούμαστε πιο πολύ με τη δικιά μα ομάδα, με το τι μπορούμε να κάνουμε εμεί. Ε, δεν με απασχολεί τόσο το πώ σκέφτονται οι άλλοι για μα, αλλά το πώ θα είμαστε εμεί. Είναι πολλά τα είναι δέκα χρόνια χωρί Ευρωπαϊκό για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το, το, βλέπουμε στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ε, Δυστυχώ κερδίζει μόνο ένα. Ε, βλέπουμε πόσα ποδόσφαιρο και στο NBA και παντού ότι πόσε σούπερ στάρ, πόσε ομάδε με τι μπάτζετ δεν καταφέρνουν να κερδίσουν. Ε, το Final Four είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί είναι μόνο ένα παιχνίδι ε, και βλέπουμε ότι κάθε χρονιά, αν εξαίσουσα λίγο την Εφές ε, που ήταν ένα κλικ ε, πιο πάνω από τους υπόλοιπους, ε, κάθε χρονιά ήταν και διαφορετικός και διαφορετικός ε, από το back to back τότε του Ολυμπιακού. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κατακτήσει ε, κάτι ε, τόσο μεγάλο αλλά έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Δύο ερωτήσει ακόμα. Πρώτη ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσεις, αλλά πες μου λίγο έστω και ένα κομμάτι από αυτά που, γίνει, που υπάρχουν στο μυαλό σου αναφορικά με το Sacramento Kings, γιατί τα είχαμε πει και μετά το Game 5. Έχει, μόνο ο Δήμαρχος δεν έχει έρθει ακόμη για να σε δει. Ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι εγώ ξέρω, η οικογένειά μου ξέρει, οι φίλοι μου ξέρουν ότι κάτι έχει γίνει και δεν το λέμε και πώς γίνεται να μην ξέρεις και αλλά όντω δεν ξέρω. Όντω δεν με απασχολεί και όντω είναι κάτι που θα συζητηθεί μετά τη σεζόν. Ε, και πραγματικά δεν κουράζουμε να απαντάω ότι ξέρει τι δεν ξέρω ή ότι οτιδήποτε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ε, δεν θα ήταν και σωστό προ κανένα να υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ακόμα ένα μήνα. Έχουμε δύο μεγάλου στόχου μπροστά μα. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση, ένα σεβασμό. Ε, έχουν έρθει τόσε φορέ να με δούνε, αλλά μέχρι εκεί. Το τι θα γίνει στις 14, από τι 14 Ιουνίου, που λέγω τώρα, μια ημερομηνία που θα τελειώσει το πρωτάθλημα Ελλάδο, μέχρι ε, και όλο το καλοκαίρι, κανεί δεν ξέρει. Και κάτι τελευταίο, 4.000 οι ε, ερυθρόλευκοι που αναμένεται, όπω είχε πει ο Χρήστο Μπαφέ, να βρεθούν στο κάουνα. Ε, αυτό είναι έξτρα βοήθεια, έξτρα ε, 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 κίνητρο, σι, πώς σι, το βλέπετε, σίγουρα, είπαμε το ευρωπαϊκό δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αρκετά τα χρόνια αυτά. Σίγουρα είναι ένα κίνητρο και μια τεράστια βοήθεια γιατί είναι και ένα ταξίδι που δεν είναι εύκολο, δεν είναι δίπλα. Υπάρχουν και εκλογέ, άνθρωποι θέλουν να ψηφίσουν. Οπότε του ευχαριστούμε που θα είναι εκεί, θα είναι στο πλευρό μα και ελπίζουμε μαζί να πανηγυρίσουμε βήμα-βήμα. Πρώτα, μία νίκη την Παρασκευή και μετέπειτα την Κυριακή.